θα αλλάξουμε τελείως κλίμα και θα περάσουμε στο αποπνικτικό κοκτέιλ που δημιουργήθηκε σήμερα. Και βέβαια η κατάσταση θα επιδεινωθεί και άλλο τις επόμενες ημέρες. Αφρικανική σκόνη, υγρασία και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν ακόμα και τους 39 βαθμούς μέσα στην εβδομάδα δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τον ανθρώπινο οργανισμό και θα πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένες οδηγίες. Σε λίγο θα είναι μαζί μου στο στούντιο με αναλυτική πρόγνωση για την πορεία του φαινομένου η μετεωρολόγος του Μέγα Χριστίνα Ρίγου. Σκόνη, ζέστη, λασποβροχή, καταχνιά. Ο υποτροπικός αεροχήμαρος επηρεάζει ήδη την χώρα μας. Δύο διαφορετικές εικόνες θερμοκρασιακά εμφανίζει από σήμερα η χώρα. Στα βόρεια η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ στον νότο ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο. Σήμερα στη Νεάπολη Λασιθίου η θερμοκρασία άγγιξε τους 36 βαθμούς και στη Γόρτινα Ηρακλείου τους 35. Την ίδια ώρα, στο Σέλι, ο υδράργυρος έδειχνε λιγότερο από 5 βαθμούς και στον Βόλακα Νευροκοπίου τους 6. Οι θερμοκρασίες λοιπόν θα συνεχίσουν να είναι υψηλές, αρκετά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, μέχρι την επόμενη Πέμπτη Παρασκευή. Και μάλιστα Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, πιθανότητα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και σε άλλες περιοχές της χώρας και βορειότερα, όχι μόνο στις νοτιότερες περιοχές όπως συμβαίνει σήμερα. Το πρωί στο Ρέθυμνο συνέβη κάτι εντυπωσιακό. Σε μόλις μια μισή ώρα, η θερμοκρασία από τους 19 βαθμούς εκτοξεύτηκε στους 30. Από την αποπνικτική ατμόσφαιρα, το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που ήδη από χτες χτυπά την χώρα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου και της Αττικής, φέρνει και λασποβροχές. Η αποπνικτική ατμόσφαιρα προκαλεί βήχα, ερεθισμένα μάτια, δύσπνοια και αλλεργίες, κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Τις προάλλες, την πρώτη φορά, είχα σκάσει τα χείλια. Πρώτη φορά. Μπούκωμα στη μύτη και λίγο τσούξιμο στα μάτια. Καλό θα είναι όμως να αποφύγουμε την παρατεταμένη έκθεση. Ένα παιδί είναι υγιές, μπορεί όμως η έκθεση στη σκόνη να αναλώσει τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνάς του και να το κάνει πιο ευάλωτο σε μια επερχόμενη αναπνευστική λίμωξη. Το νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης σύμφωνα με τους ειδικούς δεν θα έχει πορτοκαλί ουρανό. Αναμένεται όμως να έχει μεγαλύτερη διάρκεια τουλάχιστον 5 ημερών. Φοράω πάντα τη μάσκα. Γιατί είμαι ευπαθής ομάδα, οπότε... Προσπαθώ να είμαι στο σπίτι όσο μπορώ. Για να μην με ενοχλεί, έχω άτομο με ειδικές ανάγκες και αναπνευστικό στο σπίτι. Αναγκάζομαι να μην αερίζω το σπίτι με σύσταση του πνευμονολόγου. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και αναμένεται να κορυφωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Στους 39 βαθμούς θα αγγίξει λοιπόν ο υδράργυρος στην ερχόμενη εβδομάδα. Ελάτε να δούμε σε ποιες περιοχές θα συμβεί αυτό με τη βοήθεια της μετεωρολόγου μας Χριστίνας Ρίγου που είναι μαζί μου στο στούντιο. Καταρχάς να πούμε, Κατερίνα, ότι σήμερα και τις επόμενες ημέρες αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ θα αποτελείται από σκόνη και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Και λέω τις επόμενες μέρες, μέχρι και την Τετάρτη-Πέμπτη, φαίνεται ότι η ατμόσφαιρα θα είναι περίπου όπως τη σημερινή, με λιγότερη συννεφιά από εβδομάδα. Και πάλι ήταν πολύ ενοχλητική, βέβαια. Ήταν ενοχλητική, βέβαια. Η θερμοκρασία, όπως είδαμε, ήταν χωρισμένη στα δύο η χώρα θερμοκρασιακά, με ζέστη μόνο στα δυτικά και νότια. Αλλά έχουμε να κάνουμε με τιμές μέχρι και 10 βαθμούς, 12 ίσως μεσοβδόμαδα, πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές. Πάμε να δούμε όμως πώς θα εξαπλωθεί αυτή η αφρικανική σκόνη στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι η σκόνη θα υπάρχει σχεδόν παντού από βορρά προς νότο. Οι περιοχές με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης είναι η δυτική και νότια χώρα. Και όσο πιο νότια, τόσο πιο μεγαλύτερα θα είναι τα προβλήματα. Ακριβώς, όσο πιο σκούρα τα χρώματα. Με συγκεντρώσεις ακόμα και σε υψηλά επίπεδα, στα κατώτερα στρώματα, στην επιφάνεια της χώρας, στα δυτικά και νότια. Και κάπως έτσι θα συνεχιστούν και οι επόμενες μέρες μέχρι και Τετάρτη-Πέμπτη. Δηλαδή μπορεί, Χριστίνα, να δούμε και αυτή την απίστευτη εικόνα που είχαμε δει πριν λίγες εβδομάδες. Ποιοι γίνει πορτοκαλί, ωραία, ήταν ένα απόκοσμο σκηνικό. Δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο. Θα είναι οριακές οι τιμές στα επίπεδα που έχει ανακοινώσει και το Υπουργείο Υγείας για τα επιτρεπόμενα όρια, που πέρα από τα οποία λαμβάνουμε και κάποια μέτρα. Θα είναι οριακά. Απλά έχουμε γύρω στις 5 με 6 μέρες όπου θα είναι αυτή η αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Γι' αυτό και λίγο θέλει προσοχή στις ευπαθείς ομάδες. Ναι. Η θερμοκρασία λοιπόν θα ανέβει αύριο. Θα αρχίσει να ανεβαίνει μες στο Σαββατοκύριακο. Βλέπουμε 28 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 30 με 33 στις υπόλοιπες περιοχές, 34 στην Κρήτη, γενικά ήπιες. Όμως δεν είναι για μπάνιο, θα έχει συννεφιά,
Αύριο Σάββατο θα έχει συννεφιά και όπου θα βρέξει θα είναι και πάλι λασποβροχές. Mm-hmm. Από Δευτέρα όμως περιμένουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας, που εκεί ουσιαστικά θα είναι υψηλότερες, με το θερμόμετρο να πλησιάζει άνω τους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 30 στα βόρεια, 35-36 στα κεντρικά και νότια, 38 στην Κρήτη. Και εδώ στην Αθήνα η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 33 με 34-35, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, 38-39 και στην περιοχή της Κρήτης. 39. Ακριβώς. Από την Πέμπτη και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει η θερμοκρασία, από Παρασκευή να απομακρύνεται και η αφρικανική σκόνη. Χριστίνα Ρίγο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.